Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, μας θα παρακολουθήσουμε το δελτίο ειδήσεων του Σούπερ. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην οδό λεωφόρο Ιωνίας στο συνοικισμό της Κορίνθου. Μοτοσυκλέτα εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε σταθμευμένο γεωταχή επιφατικό όχημα με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό 42χρονης γυναίκας συνοδηγού της μοτοσυκλέτας. Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες σημειώθηκε χθες το βράδυ στη λεωφόρο Ιωνίας στην Κόρινθο. Δύο άτομα. Πέσα να πας στο αυτοκίνητο. Αυτοκίνητο, ένα μπαμ στο αυτοκίνητο, αυτός έπεσε εδώ, η κοπέλα, εκεί που είναι τα αίματα. Η μηχανή στην οποία επέβαιναν τα δύο άτομα, κατ' από άγνωστες συνθήκες, καρφώθηκε σε σταθμευμένο γιοταχή αυτοκίνητο. Χωρίς κράνους και οι δύο, μια γκαζιά, από κάτω τις γραμμές με ένα γκάζι, ήρθαν εδώ και τα έχουν πάνω. Από ό,τι ακούσαμε έχουν χτυπήσει στο κεφάλι η κοπέλα, τώρα τον οδηγό δεν μάθαμε. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν σοβαρά δύο άτομα που νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο Κορίνθου. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η 42χρονη γυναίκα δεν τα κατάφερε με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Θεμελιώνεται την Τρίτη το εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων του Δήμου Κορινθίων. Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Δήμαρχος, δήλωσε ότι το έργο θα ολοκληρωθεί παρά τα εμπόδια που βάζουν κάποιοι λόγω συμφερόντων, ενώ δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει και ονόματα. Την Τρίτη πέφτουν τα πετά σε ένα από τα μεγαλύτερα έργα της Δημοτικής Αρχής του Αλεξάνδρου Πνευματικού, αυτό της κατασκευής του εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων του Δήμου Κορινθίων. Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρος Πνευματικός, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε στα τοπικά μέσα, ξεκαθάρισε ότι ο Δήμος Κορινθίων είναι ο πρώτος Δήμος που προχωρά στην κατασκευή εργοστασίου επεξεργασίας απορριμμάτων με δικά του χρήματα χωρίς καμία χρηματοδότηση. Αύριο θεμελιώνεται με πετά το εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων. Ίσως να είμαστε και ο μοναδικός Δήμος στην Ελλάδα που πήραμε την πρωτοβουλία υλοποιώντας το νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης των Απορριμμάτων που δίνει την αρμοδιότητα της ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης στους Δήμους. Είμαστε ο πρώτος Δήμος που προχωρήσαμε με δικά μας χρήματα, χωρίς καμία χρηματοδότηση, να φτιάξουμε ένα εργοστάσιο διαχείρισης απορριμμάτων, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης. Σύντομα το συγκεκριμένο έργο θα ολοκληρωθεί καθώς το κτίριο είναι προκατασκευασμένο ενώ ο Δήμος έχει ήδη παραλάβει τα μηχανήματα. Αύριο πέφτουν τα μπετά, η θεμελίωση που είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι. Να ξέρετε, για το υπόλοιπο κτίριο είναι ήδη έτοιμο, κατασκευασμένο, προκατασκευασμένο και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα τοποθετηθεί. Όπως και τα μηχανήματα έχουν έρθει. Και θα τοποθετηθούν και αυτά τα μηχανήματα και θα λειτουργήσει το εργοστάσιο. Ο Αλέξανδρος Πνευματικός τόνισε ότι το έργο θα ολοκληρωθεί και θα ξεπεραστούν τα εμπόδια και οι καταγγελίες, ενώ δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει και ονόματα. Όσες καταγγελίες και να κάνουν κάποιοι, που μάλιστα κάποιοι τις κάνουν και απροκάλυπτα, στέλνουν τον πιο κολλητό τους φίλο, μας το κάνει ο κύριος Μουρούτσος αυτό, από το συνδυασμό του κυρίου Μουρούτσου, μας τον στέλνουν, τον κύριο Καλκανά, να κάνει ερωτήματα στην τεχνική μας υπηρεσία. Βεβαίως και θα απαντηθούν όλα και θα καταλάβουν όλοι ότι όλα είναι νόμιμα και δεν έχουν ούτε το στοιχειώδη μυαλό να πούν ότι, να καταλάβουν ότι όλες αυτές οι συμβάσεις, όλη αυτή η προσπάθεια του Δήμου έχουν ελεγχθεί και έχουν εγκριθεί και από το τέταρτο τμήμα του ελεκτικού συνεδρίου. Εκεί έχουν δει όλες τις αδειοδοτήσεις αν υπάρχουν, όλη την νομιμότητα, όχι μόνο του διαγωνισμού, αλλά και την νομιμότητα της διαδικασίας των αδειοδοτήσεων που απαιτούνται. Τα έχουν δει όλα. Και παλεύουν κάποιοι σε μια προσπάθεια να μην γίνει το εργοστάσιο. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο αντιδήμαρχος Χρήστος Μελέτης, που όπως δήλωσε, οι πολέμοι του έργου δεν έχουν μείνει μόνο στις καταγγελίες. Θα συμπληρώσω στον Δήμαρχο. Πολύ σωστά είπε για κάποιον φίλο ενός μέλους. Ενός συνδυασμού, ότι πηγαίνει στις γενικές υπηρεσίες, δεν έχει σταματήσει εκεί. Μαζί με κάποιον άλλον, έρχονται και περιφέρονται στο χωριό που το οποίο μένω, στα Εξαμήλια, και ενημερώνουν τον κόσμο, σε εισαγωγικά τον ενημερώνουν, ότι θα φέρουν σκουπίδια στα Εξαμήλια. Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε. Εγώ που είμαι και κάτοικος της περιοχής και είμαι ο πρώτος, με ό,τι πολιτικό κόστος και υπάρχει. Γιατί το κόστος για το Δήμο είναι πολύ μεγαλύτερο αν δεν γίνει αυτό το εργοστάσιο. Θα είναι τεράστιο το κόστος, πολύ πιο μεγάλο από το πολιτικό κόστος το οποίο έχω εγώ. Είμαι ο πρώτος που όχι μόνο το δέχομαι, αλλά με όλες τις δυνάμεις θα στηρίξω την κατασκευή αυτού του εργοστασίου στο συγκεκριμένο χώρο. Σε ένα χώρο ο οποίος είναι στα όρια του Δήμου μας περίπου, με τον Δήμο Λουτρακίου. Σε ένα χώρο
βιομηχανικής ζώνης και σε ένα χώρο αρκετά βεβαρημένο. Αυτό δεν το κρύβει κανένας. Κανένας όμως δεν ενοχλήθηκε για κάποιες επιχειρήσεις δίπλα που στο παρελθόν έχουν βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό. Κάποια από αυτή έχει κάνει και πάρα πολύ καλή δουλειά. Πλέον δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έχει βελτιωθεί σε ένα χώρο στον οποίο όλοι πιστεύουμε ότι είναι ο κατάλληλος χώρος. Τη στιγμή που ανάλογα κδάει ή ανάλογα εργοστάσια κομπόστ βρίσκονται μέσα σε κατοικημένους ιστούς, μέσα σε, δεν θα πω για την περιοχή του Μαρουσίου, που ένα κδάει βρίσκεται ακριβώς πίσω από το Ιασό. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι κάποιοι θέλουν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Κάποιοι ενοχλούνται από την προσπάθεια που κάνει ο Δήμος. Παράλληλα, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε και σε μερίδια των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης που πολεμούν τη Δημοτική Αρχή και έκανε λόγο για αργυρώνυμους δημοσιογράφους και συμφέροντα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Και βέβαια και κάποιοι άλλοι παλεύουν μέσα από κάποια site που έχουν, με κάποιο site που έχουν, να χτυπήσουν το Δήμο Κορινθίων και το Δήμαρχο και αυτή τη Δημοτική Αρχή. Γιατί βεβαίως έχουν συμφέροντα. Βεβαίως έχουν συμφέροντα. Υπολογίζω κάπου 500.000 χάνουν και θα συνεχίσουν να χάνουν από αυτή την ιστορία. Μιλάω για ένα συγκεκριμένο μπλοκ και κάποιους αργυρώνυμους δημοσιογράφους που επιμένουν, συνήθως συκοφαντώντας τη Δημοτική Αρχή, αλλά σε λίγο, αν θέλουν, να ξεκινήσουμε το διάλογο, να έρθουν εδώ και τότε το Δήμαρχο θα τους πει ότι εκπροσωπούν συμφέροντα. Ο Δήμος όμως εκπροσωπεί τα συμφέροντα του απλού Δημότη, που είναι πιο ισχυρά. Τέλος, οι Δημότες ενδέχεται να δουν μείωση των Δημοτικών τελών ακόμα και από το 2019. Εμείς λοιπόν το εργοστάσιο θα το φτιάξουμε. Το εργοστάσιο αυτό θα είναι μία δομή για την οποία οι επόμενες γενιές στο Δήμο θα είναι υπερήφανες. Και βεβαίως αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα σε συνεργασία με τους δημότες μας και τις δημότησές μας να πάμε σε μια διαχείριση απορριμμάτων με μικρό κόστος και θα φανεί από το 2019, όπως με ενημερώνουν οι υπηρεσίες του Δήμου, θα μας δοθεί δυνατότητα ακόμα και μείωση των τελών μέσα στο 2019 των τελών, των ανταποδοτικών τελών. Θα το δω τις επόμενες ημέρες τι ακριβώς μπορεί να γίνει όσον αφορά τη μείωση. Αυτή είναι η δική μας απάντηση σε αυτούς που βγαίνουν και χτυπούν τη Δημοτική Αρχή με συκοφαντίες και ψέματα. Η μερίδα πραγματοποίησε η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας για τα αερογενώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Είναι η δεύτερη μερίδα της θεματικής ενότητας υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία. Είχαμε και την προηγούμενη Δευτέρα την πρώτη μερίδα. Είναι σε συνεργασία με την πρώτη τόμη Άργους και την γιατρό την κυρία Σπυράκη. Την προηγούμενη εβδομάδα ενημερωθήκαμε για τους βασικές έννοιες και τους ορισμούς της υγιεινής και της ασφάλειας. Και σήμερα έχουμε για τα αερογενώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Είναι κάτι που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους αστυνομικούς, τους συναδέλφους μου και εμάς. Δηλαδή μας ενδιαφέρει όλους, αλλά ιδιαίτερα τους συναδέλφους, γιατί έρχονται σε συχνή επαφή με κόσμο, κρατούμενους, φύλαξη, μεταγωγές και τα γραφεία μας στην καθημερινότητα με τις συναλλαγές και με τις συναλλαγές των συναδέλφων με τους πολίτες. Οπότε πρέπει, αν μη τι άλλο, να είμαστε ενημερωμένοι εμείς πώς μεταδίδονται τα νοσήματα. Γίνει άλλη μία την ερχόμενη Δευτέρα στον πολυχώρο εδώ του αστυνομικού τμήματος Άργους την ίδια ώρα, 10 ώρα το πρωί, με τα αιματογενώς μεταδεδομένα νοσήματα, γιατί αστυνομικοί είμαστε, έχουμε και αυτό, μπορεί να τύχει να έρθουμε σε επαφή και με αιμορραγίες. Εδώ και 10 μέρες έχουμε ξεκινήσει με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αργολίδας μία σειρά από ημερίδες με στόχο
την εκπαίδευση, στην υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία. Την προηγούμενη Δευτέρα, 10 με 12 το πρωί, εδώ στην αίθουσα εκδηλώσεων του αστυνομικού τμήματος Άργους, συζητήσαμε για τις βασικές έννοιες αναφορικά με την υγεία και ασφάλεια στην εργασία, καθώς και για τους φυσικούς παράγοντες που μπορεί να υπάρχουν στο χώρο εργασίας και να επηρεάζουν την ποιότητα της επαγγελματικής μας ζωής. Η εργασία των αστυνομικών έχει ιδιαιτερότητες και από τις οποίες προκύπτουν οι φυσικοί κίνδυνοι αλλά και οι βιολογικοί κίνδυνοι, διότι οι εργαζόμενοι στην ελληνική αστυνομία έρχονται σε επαφή με μεγάλο αριθμό ατόμων οι οποίοι μπορεί να φέρουν νοσήματα, είτε αερογενώς μεταδιδόμενα είτε αιματογενώς μεταδιδόμενα. Για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντική η εκπαίδευση σχετικά με τα νοσήματα αυτά, αλλά και τα μέτρα πρόληψης, τα ατομικά μέτρα πρόληψης που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας εργαζόμενος για την ασφαλειά του. 3 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα ατόμων με ειδικές ανάγκες, στο Ευθύμιο Κέντρο της Κορίνθου πραγματοποίησε γιορτή. Εκεί ήταν ο κύριος Κουρουπλής, οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας Γιώργος Ψυχογιός και Γιώργος Τσόγκας, ο βουλευτής Κορινθίας με τη Νέα Δημοκρατία Χρήστος Δήμας, κληρικοί, τοπικοί φορείς και αρκετοί πολίτες, αλλά και γονείς των παιδιών. Σήμερα, 3 του Δεκέμβρη, σε όλο τον κόσμο γίνονται εκδηλώσεις για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και ειδικές ικανότητες και ακούγονται οι παραπάνω κανόνες. Εμείς είμαστε για μια ακόμα φορά στο φιλόξενο χώρο του Ευθύμιου Κέντρου Κορίνθου, στο χώρο που παίζουν, δημιουργούν, μεγαλώνουν, ονειρεύονται και ερωτεύονται συνάνθρωποι μας. Είμαστε στο κέντρο που βρίσκουν αγάπη και φροντίδα νέες και νέοι από την Κορινθία και την ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου. Η 3 του Δεκέμβρη ανακηρύχθηκε ως Διεθνής ημέρα ατόμων με ειδικές ανάγκες από τη Γενική Σύνοδο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τον Οκτώβρη του 1992. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καθιέρωσε την ημέρα αυτή σαν Ευρωπαϊκή ημέρα ατόμων με ειδικές ανάγκες. Η χώρα μας με τη σειρά της καθιέρωσε το 1996 με ψήφισμα της Βουλής των Ελλήνων την 3η του Δεκέμβρη ως Εθνική ημέρα ατόμων με ειδικές ανάγκες. Στις εκδηλώσεις που γίνονται σήμερα σε όλο τον κόσμο, οι ομιλητές αναφέρονται στις αποφάσεις του ΟΗΕ για τα δικαιώματα που έχουν όλα τα άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά αναφέρονται και για τις ευθύνες που έχουν τα κράτη-μέλη για την προστασία των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι και εγώ στο ίδιο πρόβλημα. Έχω πέσει, λυπάμαι, συγγνώμη. Θα σας μιλήσω από το καρότσι. Εδεσιμότατε. Κύριε Υπουργέ, κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, επίσημοι προσκεκλημένοι, σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που τιμήσατε με την παρουσία σας στα παιδιά μας. Σας φέρουμε πάντα δίπλα στα παιδιά, όχι μόνο σήμερα. Ειλικρινά το λέω, είμαστε λίγο απόμακροι ο κόσμος, δεν ξέρω γιατί τα παιδιά με ειδικές ανάγκες δεν τα αγκαλιάζει όπως πρέπει να τα αγκαλιάσει. Στο χέρι μας είναι και στο δικό μας και στο δικό σας να είστε δίπλα, γιατί το έχουμε ανάγκη αυτό το πράγμα. Τα παιδιά μας ειλικρινά το έχουν ανάγκη. Θέλουνε αγάπη, θέλουνε σοργή, δεν σας ζητάμε τίποτα άλλο. Ενθυμούμε και πόσο δύσκολο είναι στον εθελοντισμό να αναλάβεις τέτοιες υποχρεώσεις. Και μάλιστα όταν το 96 νέος κληρικός, ο Μητροπολίτης, ο Παππούς, ο Παντελεήμων, με εμένα κι άλλον έναν ιερέα, μας έστειλε να πλένουμε και να φροντίζουμε τους γερόντους του γεροκομείου. Ήταν πολύ δύσκολο και γι' αυτό μιλώ για αυτούς τους ανθρώπους και τους συγχαίρω και τους εύχομαι ο Θεός να τους δίνει δύναμη. Όπως την κυρία Νικολοπούλου, η οποία, όπως είπε και ο κύριος Καράγιωργας, από το κρεβάτι του πόνου η έννοια της ήταν εδώ. Ποια άλλη έννοια μπορεί να έχει? Τα παιδιά της, όλα, όχι μόνο το δικό της. Η ευθύνη την οποία έχει ο καθένας από εμάς ξεκινάει από το να παρκάρεις εκεί που μπορούν και περνάνε οι άνθρωποι που δεν μπορούν να περπατήσουν, μέχρι εσάς τους άρχοντας ημών, οι οποίοι πραγματικά, και κύριε Υπουργέ, έμαθα σήμερα πόσο έχετε στηρίξει αυτό το κέντρο εξ αρχής, αλλά και οι βουλευτές μας οι καλοί, οι οποίοι
τους εκλυπαρώ και σας παρακαλώ να συνεχίσετε να είστε εδώ πέρα κοντά, διότι η πολιτεία έχει χρέος και υποχρέωση να βρίσκεται εδώ δίπλα και να περνάει αυτά που πραγματικά είναι υποχρεωμένη να κάνει και παραπάνω. Και θα το βρείτε μπροστά σας, αυτό εξυπακούεται. Αγαπητοί γονείς, αγαπητά μέλη και φίλοι του Διοικητικού Συμβουλίου, αγαπητοί συνάδελφοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, ειλικρινά νιώθω μια ιδιαίτερη έτσι συναισθηματική φόρτιση, γιατί θυμάμαι όταν το πρώτο οι άνθρωποι του Ευθυμίου το 93 με 94 ήμουν τότε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Πρόνοιας, μου μετέφεραν αυτή την αγωνία και την ανησυχία για τη δημιουργία ενός τέτοιου κέντρου. Από το 1980, όταν συνέβαλα και εγώ από τη μεριά μου ως πρόεδρος τότε της Συντονιστικής Επιτροπής των Φορέων των Αναπήρων, να ιδρυθεί η Συνομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων, πίστευα και δικαιώθηκε αυτή η πίστη μου και μέχρι σήμερα ότι ο ρόλος των γονέων σε αυτή την προσπάθεια μπορεί να είναι καθοριστικός και καταλυτικός. Γιατί δεν μπορεί να υποκατασταθεί κανένα ενδιαφέρον αν πρώτα, ο πρώτος λίθος μιας τέτοιας προσπάθειας δεν είναι η παρουσία και η παρησία των γονέων και των κηδεμών. Αυτοί δίνουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά μιας τέτοιας ιδιαίτερα δύσκολης προσπάθειας. Όταν ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια, όπως και παρόμοιες πάρα πολλές προσπάθειες στην Ελλάδα, κανένας δεν πίστευε ότι αυτό το κέντρο θα ήταν σήμερα σε αυτή την εξέλιξη. Το πιο όμορφο πράγμα που έχετε σε αυτή την περιοχή της Κορινθίας, που δίνει τόνο στο κοινωνικό σας πρόσωπο ως κοινωνία, μπορεί να το αγνοούν κάποιοι, αλλά είναι αυτό το κέντρο. Γιατί αυτό το κέντρο με κόπο και προσπάθεια είναι στα αυτιά μου κατά καιρούς η κραυγή της κυρίας Νικολοπούλου. Κλείνω, κλείνουμε, πεθαίνουμε. Βοήθα, τρέξε, πάρε τηλέφωνα. Και αυτό ήταν το έργο ανθρώπων που δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά, όπως είναι η κυρία Νικολοπούλου, ο κύριος Καράγιωργας, όλοι οι άνθρωποι εδώ του Διοικητικού Συμβουλίου, κυρία Ράπογλου και άλλοι άνθρωποι που δεν μπορώ τώρα να θυμηθώ τα ονόματά τους, που με αγάπη, με συνοχή μεταξύ τους, προσπάθησαν κατά καιρούς να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες δυσκολίες. Και φανταστείτε, για ένα δευτερόλεπτο, τι θα εβίωναν οι οικογένειες δεκάδων παιδιών που σήμερα έχουν αυτή την ιδιαίτερη φροντίδα. Και η προσπάθεια, πρωτοποριακή προσπάθεια, να γίνει και η στέγη. Γιατί η μεγάλη αγωνία όλων αυτών των ανθρώπων που η ζωή τέλος πάντων τους έδωσε αυτή τη δοκιμασία είναι τι θα γίνουν τα παιδιά μας όταν εμείς θα φύγουμε από τη ζωή. Και είναι ένα αδύνητο, σκληρό ερώτημα που πρέπει η κοινωνία, η συντεταγμένη, να βρει τον τρόπο να δίνει απαντήσεις. Το τσουχτερό κρύο των τελευταίων ημερών ανάγκασε αρκετούς καταναλωτές να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης. Η τιμή σε πτωτική τάση και το ρεπορτάζ μας δίνει ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων Δημήτρης Μπινιάρης.
Οι καταναλωτές σιγά σιγά παραγγέλνουν πετρέλαιο. Η τιμή παρόλα αυτά δεν είναι στην τιμή που ξεκινήσαμε στις 15 Οκτωβρίου στο 1.13. Σήμερα που μιλάμε 3 Δεκεμβρίου είναι στο 1.04. Έχει μια πρωτική τάση, όμως ήρθε και το κρύο, δεν μπορούμε να το ξεχνάμε αυτό. Οι καταναλωτές σιγά σιγά παίρνουν όσες ποσότητες περισσότερες μπορούν. Υπάρχει μια αλφα κίνηση στο πετρέλαιο θέρμανσης και στα υπόλοιπα καύσιμα. Μην ξεχνάμε ότι έρχονται Χριστούγεννα, έρχονται γιορτές. Ο κόσμος τώρα όλοι θέλουμε να φτιάξουμε το σπιτικό μας και όλοι θα ασχοληθούμε και με το πετρέλαιο θέρμανσης. Παραμένουμε στο θέμα, μιας και τα τζάκια έχουν πάρει φωτιά με τα καυσόξυλα, να έχουν την τιμητική τους. Τις μέρες αυτές που ξεκίνησε το κρύο, ξεκίνησε και η δουλειά η περισσότερη σε εμάς. Ο κόσμος ήδη έχει αρχίσει προμηθεύεται σε μικρές και σε μεγάλες ποσότητες ξύλα, για να μπορούν να ζεσταίνονται τα βράδια. Μπορείτε να εξυπηρετείτε τους πελάτες παρά την κίνηση. Βέβαια, προσπαθούμε να τους εξυπηρετούμε όλους. Αν όχι την ίδια μέρα, στην επόμενη προσπαθούμε να δώσουμε τις παραγγελίες όλες που έχουμε. Ο κόσμος έρχεται, προμηθεύεται και από εδώ ξύλα στα αυτοκίνητά τους και εμείς τους πηγαίνουμε από ποσότητες και πάνω που μας ζητάνε. Οι τιμές έχουν παραμείνει οι ίδιες. Είμαστε στα 70 ευρώ στο κυβικό, στην Πορτοκαλιά και στο Πεύκο και ανεβαίνουμε στα 80 και στα 90 στα πιο ποιοτικά οξιά και ελιά. Προσπαθούμε και εμείς να κρατήσουμε τις τιμές ίδιες και όσο μπορούμε και πιο χαμηλές αν γίνεται, να είμαστε κοντά στον καταναλωτή. Με τα οικονομικά προβλήματα των πολιτών, τι βλέπετε, πώς κινείται η αγορά, αρκετές υποχρεώσεις το μήνα Δεκέμβρη? Δυστυχώς οι υποχρεώσεις το Δεκέμβρη είναι πάρα πολλές και αυτό και εμείς προσπαθούμε να είμαστε κοντά στον καταναλωτή. Τους έχουμε διευκολύνσεις με κάρτες, με άτοκες δόσεις. Δυστυχώς υπάρχει σε κάποιους πελάτες το τευτέρι που λέγαμε παλιά. Προσπαθούμε και εμείς να είμαστε όσο μπορούμε κοντά, γιατί είναι ένας μήνας δύσκολος για τον καταναλωτή. Οι πελάτες που παίρνουν μικρές ποσότητες είναι πάρα πολλοί. Παίρνουν σε σακιά στα αυτοκίνητά τους από 10 ευρώ. Και αυτό συμβαίνει γιατί ο κόσμος έχει πολύ δύσκολο οικονομικό και προσπαθούν έστω και με λίγα ξύλα, με λίγα χρήματα να βγάλουν τα βράδια τους. Ωστόσο, εσείς το αντιλαμβάνεστε αυτό και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όποιος θέλει μπορεί να έρχεται να τα προμηθεύεται και από εδώ. Βέβαια, εμείς είμαστε πολλά χρόνια δίπλα στον καταναλωτή, τους έχουμε πάντα λύσεις και προσπαθούμε να τους εξυπηρετούμε ακόμη και σε αυτές τις μικρές ποσότητες. Γι' αυτό και έχουμε μεγάλη ζήτηση στα αυτοκίνητα που ζητάνε εδώ πέρα που έρχονται οι πελάτες να τους φορτώνουμε. Δεν έγινε καύση απορριμμάτων στο πεδίο βολής, δηλώνει ο Δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Πνευματικός, δίνοντας τέλος σε ψευδή ρεπορτάζ και δημοσιεύματα. Τέλος στα δημοσιεύματα περί καύσης απορριμμάτων στο πεδίο βολής την προηγούμενη εβδομάδα έβαλε ο Δήμαρχος σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε. Έχουμε μία φωτιά σε ένα χώρο στο πεδίο βολής που συγκεντρώνονται κλαδέματα, αλλά συγκεντρώθηκαν και τα καλάμια, τα ξερά καλάμια που ξέβρασε η θάλασσα μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Ο Δήμος Κορινθίων ταυτόχρονα, επειδή πιστεύει στην οικολογική διαχείριση των απορριμμάτων, έχει προχωρήσει σε σύμβαση με συγκεκριμένο ανάδοχο να γίνει επεξεργασία αυτών των κλαδεμάτων, αλλά κυρίως των πολλών τόνων με καλάμια που συγκεντρώθηκαν. Μιλάμε για να γίνει θρηματισμός τους και το υλικό αυτό να αξιοποιηθεί είτε μελλοντικά στο εργοστάσιο κομποστοποίησης είτε άμεσα με τη διάστρωσή τους σε κοινόχρηστους χώρους που είναι κάτω χώμα, για να μην βγαίνουν χορτάρια, ζυζάνια και να μην είναι αναγκασμένος ο Δήμος να κάνει συνέχεια προσπάθειες για την αποκομιδή αυτών των χορταριών, τα αγριόχορτα που φυτρώνουν. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που μπορεί εύκολα κάποιος να το βρει στο διαδίκτυο, στο Διάβγεια, ιδιαίτερα εσείς οι δημοσιογράφοι, και να δείτε ποιες ήταν οι προθέσεις του Δήμου Κορινθίων. Ο Δήμαρχος τόνισε ότι σύμφωνα και με τον διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κορίνθου, κάηκαν μόνο κλαδέματα και καλάμια που είχαν τοποθετηθεί εκεί μετά τον καθαρισμό των παραλίων, μετά την επέλαση του Ζορμπά. Δήλωσε κατηγορηματικά επίσης ότι ακόμα και αν ήθελε ο Δήμος να βάλει φωτιά στα συγκεκριμένα κλαδέματα, δεν ήταν απαραίτητο να πάρει καμία άδεια εφόσον βρισκόμαστε εκτός αντιπυρικής περίοδου. Βεβαίως φρόντισαν κάποιοι και καλά κάνανε, θα το κάναμε εμείς αλλιώς, να καλέσουν την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία ήρθε και αντίκρισε αυτά που και με δηλώσεις του ο διοικητής Πυροσβεστικής λέει, ότι δεν υπήρχαν σκουπίδια εκεί. Και αυτά τα οποία υπήρχαν δεν έχουν καν την υποχρέωση αυτός που τα έχει να πάρει άδεια αν θέλει να τα κάψει, γιατί είναι απορρίμματα, δεν είναι απορρίμματα, είναι
κλαδέματα τα οποία έχει δικαίωμα ο κάθε αγρότης, οποιοδήποτε να τα κάψει και εκτός αντιπυρικής περιόδου δεν έχει καν την υποχρέωση να πάρει άδεια. Ήτανε κατηγορηματικός και κατηγορηματικά σας το λέω και εγώ, είναι κάτι που συνηθίζεται σε όλη τη χώρα με βάση την τεχνική νομοθεσία, κάτι που εμείς δεν είχαμε όμως πρόθεση να το κάνουμε, γιατί αλλιώς δεν θα κάναμε τη σύμβαση για το θρηματισμό όλων αυτών των ποσοτήτων που είχαν συγκεντρωθεί εκεί έτσι για να συνοούμεθα. Δεν είχε κανένα λόγο ο Δήμος Κορινθίων να βάλει φωτιά. Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος φάνηκε ενοχλημένος από τη στάση τηλεοπτικού σταθμού της περιοχής, το οποίο πρόβαλε ένα ψευδές και ηρωνικό κατά τον Δήμαρχο ρεπορτάζ, που έκανε λόγο για καύση απορριμμάτων με εντολή αντιδημάρχου και εν λόγω ρεπορτάζ αναρτήθηκε χορηγούμενο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βρέθηκε πρόθυμο ένα κανάλι, αλλά και πολλοί άλλοι να τα αναμεταδώσουν. Βρέθηκε πρόθυμο το Ηλέκτρα να κάνει ένα ρεπορτάζ που ήταν 100% ψευδέστατο και μίλαγε ότι εκεί ο αντιδήμαρχος έδωσε εντολή να καούν σκουπίδια και τάχα ειρωνικά έτσι ο Δήμος Κορινθίων ξεκίνησε την οικολογική διαχείριση, τη διαχείριση των απορριμμάτων. Ειρωνευόμενοι βέβαια την προσπάθεια του Δήμου, η οποία θα τελεσφορήσει βεβαίως όσο και πόλεμο και να δεχτεί αυτή η Δημοτική Αρχή, ειρωνευόμενοι λοιπόν ότι βάλαμε φωτιά σε σκουπίδια. Κατηγορήθηκε λοιπόν άδικα ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και όταν το ρεπορτάζ ολοκληρώνεται με την τοποθέτηση και του Δήμου που με δελτίο τύπου είπε πολλά από αυτά που λέω εγώ σήμερα, είτε από πλευράς της πλευριστικής υπηρεσίας πλέον αποκαλύφθηκε όλη αυτή η σκευωρία, το συγκεκριμένο κανάλι που μάλιστα πήρε και την πρωτοβουλία όλο αυτό το ρεπορτάζ να το βγάλει χορηγούμενο στο Facebook. Αλήθεια, το έχει ξανακάνει πάλι αυτό το κανάλι. Να βγάλει χορηγούμενο στο Facebook ένα ρεπορτάζ που κάνει δυσφήμιση στον αντιδήμαρχο και στη Δημοτική Αρχή. Αλήθεια, ποιος το χρηματοδότησε? Ρωτάω κι εγώ, να κάνω κι εγώ καμία ερώτηση καμία φορά. Ο Αλέξανδρος Πνευματικός υποστήριξε ότι πίσω από αυτή τη διαστρέβλωση κρύβονται τρίτα άτομα με προεκλογικά κίνητρα. Και έτσι πιστεύουν κάποιοι που κρύβονται πίσω από αυτήν τη διαστρέβλωση και την κατασυγκοφάντηση του Δημάρχου, του Αντιδημάρχου της Δημοτικής Αρχής, πιστεύουν ότι έτσι θα πάνε κάποιοι και θα έχουν επιτυχία στις δημοτικές εκλογές? Σε όλα τα ανωτέρω, ο Δήμος απάντα με έργα, δηλώνει ο Δήμαρχος Αλέξανδρος Πνευματικός. Δεν θα έχουν. Και επαναλαμβάνω, αυτοί θα μας λένε για ένα κάδο που πιθανόν οι εργαζόμενοι δεν έκαναν καλή αποκομιδή σε ένα σημείο του Δήμου. Αυτοί θα μας λένε αυτά τα ανυπόστατα και ψεύδι που είπανε, τις ψεύτικες ειδήσεις, και εμείς θα τους απαντάμε. Αύριο να έρθουν επάνω στη βιομηχανική περιοχή του Δήμου μας, αύριο πέφτουν τα μπετά, η θεμελίωση που είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι. Να ξέρετε, για το υπόλοιπο κτίριο είναι ήδη έτοιμο, κατασκευασμένο, προκατασκευασμένο και σε πολύ μικροχρονικό διάστημα θα τοποθετηθεί. Όπως και τα μηχανήματα έχουν έρθει και θα τοποθετηθούν και αυτά τα μηχανήματα και θα λειτουργήσει το εργοστάσιο. Τέλος, ο Χρήστος Μελέτης συμπλήρωσε ότι στην περιοχή πραγματοποιείται καθαρισμός που θα ολοκληρωθεί τις επόμενες δύο μέρες και ο Δήμος θα ξεκινήσει τις διαδικασίες για να μετατρέψει το συγκεκριμένο χώρο σε πράσινο σημείο. Νομίζω απαντήθηκε στο μεγαλύτερο μέρος του. Εγώ να συμπληρώσω μόνο ότι και σήμερα που μιλάμε και τις προηγούμενες μέρες γίνεται μια διαδικασία αποκατάστασης του συγκεκριμένου χώρου. Πιστεύω ότι μέσα στο επόμενο διήμερο θα έχει ολοκληρωθεί και εκεί ο πλήρης καθαρισμός της περιοχής, του συγκεκριμένου σημείου. Και αμέσως ολοκληρώνοντας αυτό το καθαρισμό θα γίνει και η τελική υποβολή για να δημιουργηθεί εκεί πράσινο σημείο. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να είναι πλήρως καθαρός ο χώρος, έτσι μας είπαν το περιβάλλοντος, τα υπόλοιπα στοιχεία και τα υπόλοιπα χαρτιά που χρειάζονται για να μπορέσουμε να πάρουμε τη σχετική αδειοδότηση είναι ήδη έτοιμα, κατατεθειμένα και απομένει μόνο ο καθαρισμός του χώρου, ο οποίος πιστεύω ότι μέσα στο επόμενο διήμερο θα έχει ολοκληρωθεί παντελώς και θα είναι ένας πεντακάθαρος χώρος. Με επιτυχία εγκαινιάστηκε το καπί του ΑΣ Κορινθίας. Ήταν μια όμορφη βραδιά αφιερωμένη στους αγαπημένους μας ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Ερεσιμότατοι, ευχαριστούμε για τη ευλογία σας σε αυτήν τη δομή εδώ του καπί και ευχόμαστε οι ευχές σας, οι ευχές της Εκκλησίας
να γίνουν πράξη και εδώ να έχουμε μια όμορφη δομή για τις επόμενες δεκαετίες, για τα επόμενα χρόνια, για την οποία όλοι θα είμαστε περήφανοι. Δεν σας κρύβω ότι είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος, όπως και οι υπόλοιποι εδώ, γιατί δεν περιμέναμε τόσο κόσμο εδώ στα Εγγένεια. Αυτό σημαίνει ότι μάλλον αργήσαμε να κάνουμε αυτή τη δομή. Εδώ ο κόσμος ήθελε από καιρό. Είμαι σίγουρος ότι θα αγκαλιάσει εδώ το καπί, θα το κάνει ζωντανό, δημιουργικό, όπως είναι άλλα καπί εδώ στο Δήμο μας. Και είστε το 14ο καπί που λειτουργεί στα πλαίσια του Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων. Ένα καπί που σήμερα θα έχετε την χαρά και την χαρά να ακούσετε προσώπους, ζωντανά μέλη του πρώτου καπί της Κορίνθου που ιδρύθηκε το 1999, μια χοροδία θα είναι εδώ, μια χοροδία με μέλη του καπί, μέλη που παίζουν ωραία μουσικά όργανα, να διασκεδάσετε και να πάρετε και ένα μήνυμα το πώς θα διαμορφώσετε και εσείς το μέλλον εδώ αυτό το χώρο. Και εδώ λοιπόν θα υπάρχουν χοροδίες, χοροδία, θα υπάρξουν και δραστηριότητες μουσικές, θα υπάρξουν και χορευτικά τμήματα με παραδοσιακούς χορούς. Εδώ θα φροντίσει το νομικό πρόσωπο με δασκάλους να έχετε τη δυνατότητα αυτή να δραστηριοποιήσετε και να αισθάνεστε πολύ όμορφα. Ακόμα και πράγματα που δεν κάνατε στα νιάτα σας, θα τα κάνετε τώρα, γιατί εμείς θέλουμε και αυτά τα υπονοούμενα που κάποιοι είπανε, όλα θέλουμε, αυτός ο χώρος να πλημμυρίζει κάθε μέρα από γέλια, από χαρές, να είστε ευτυχισμένοι, γιατί έτσι πρέπει να είστε. Αυτό το χώρο τον δημιουργήσαμε γιατί οφείλουμε πολλά. Και εγώ ως Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο οφείλουμε πολλά στη δική σας τη γενιά, στις προηγούμενες γενιές. Εσείς πήρατε τη χώρα από μια μεγάλη κρίση, μετά από ένα πόλεμο, μετά από έναν εμφύλιο και την κάνετε δυνατή, πανίσχυρη. Κάποια στιγμή είμαστε κάτω από το 20 στα πιο ισχυρά κράτη του κόσμου. Τώρα έχουμε μια κρίση, θα την ξεπεράσουμε και αυτή. Εσείς μέσα από την δουλειά που κάνατε, από τη δραστηριότητά σας τα προηγούμενα χρόνια, έχετε δείξει και στη σημερινή γενιά, τη νέα γενιά, ότι αν αγωνιστούμε θα τα καταφέρουμε. Και μπορούμε να τα καταφέρουμε και σήμερα να στήσουμε πάλι τη χώρα μας στα πόδια της, να την κάνουμε εθνικά υπερήφανη και αυτά θα τα πετύχουμε μόνο με ενότητα. Ενότητα όλων και αυτή η ενότητα θα είναι και η συνταγή εδώ για να πάτε καλά. Να είστε αγαπημένοι μεταξύ σας, να σκέφτεται ο ένας τον άλλον, να βοηθάει ο ένας τον άλλον. Πάρα τα καπί είναι και ένα κομμάτι αλληλεγγύης περιέχει το κάθε καπί. Υπάρχουν εκδηλώσεις που γίνονται από κάποια καπί που πάντα αντί για εισιτήριο έχουμε κοινωνικό εισιτήριο και με αυτό στηρίζουμε οικογένειες. Βέβαια το ίδιο κάνει και ο Δήμος με δομές που έχει αυτή τη στιγμή. Έχει πάνω από 2.500 περίπου ωφελούμενους για αυτούς που είναι στο περιθώριο της οικονομικής και κοινωνικής ζωής που στηρίζει οικονομικά με θέματα που έχουν να κάνουν με παντοπολίου, με είδη παντοπολίου, με είδη διατροφής και όχι μόνο, ακόμα και με επιστήμονες στηρίζει οικογένειες. Όμως αυτό το κάνουν και τα καπί. Το κάνουν τα καπί με δικές πρωτοβουλίες. Λέω μερικά από αυτά τα οποία θα αναπτυχθούν το προσεχές διάστημα. Εγώ λοιπόν να ευχηθώ καταρχήν στη Διοικούσα Επιτροπή να κάνει ό,τι είναι δυνατόν εδώ, αν είναι δυνατόν να γίνουμε όλοι εθελοντές σε αυτή την προσπάθεια. Να βαστίξουμε αυτό το καπί ζωντανό και δημιουργικό τα επόμενα χρόνια. Είναι το καπί το δικό σας, αυτό που θα χαίρεστε. Εδώ θα βρίσκεστε, θα κουβεντιάζετε, θα λέτε τι εκδρομές θέλετε να κάνετε, που θέλετε να πάτε θέατρο, τι θέλετε να δείτε. Όλα αυτά θα γίνουν το προσεχές διάστημα. Να ευχηθώ λοιπόν σε όλους να έχετε υγεία, να είστε αγαπημένοι με τα προσφυγή σας πρόσωπα, με τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας που τα στηρίζετε και τώρα μέσα στην κρίση και όλοι μαζί να βρισκόμαστε σε ευχάριστες στιγμές. Θέση για την απεργία των εργαζομένων στον τομέα της καθαριότητας πήρε ο Δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Πνευματικός. Από την Παρασκευή μέχρι και χθες υπήρχε μία απεργία των υπαλλήλων της καθαριότητας. Υπήρχαν πολλές φήμες, τι, πώς, γιατί, αλλά έγιναν και εύκολες δηλώσεις από σχεδόν σύσσωμη τη μειοψηφία από τους επικεφαλείς κάποιων παρατάξεων, που το μόνο που κατάφεραν είναι και οι ίδιοι να εκτεθούν, γιατί δεν ήρθαν να ενημερωθούν πριν, να δουν τη σκοπιμότητα
αν δεν την ήξεραν κιόλας στη σκοπιμότητα, γιατί πιθανόν κάποιοι την ήξεραν ή πιθανόν και κάποιοι από αυτούς να μην υποδάβλησαν τη συγκεκριμένη κινητοποίηση. Και είμαι ξεκάθαρος, γιατί πολλά ερωτηματικά έχουν γεννηθεί. Χωρίς να ενημερωθούν λοιπόν κάποιοι για το τι γίνεται με τα μέσα ατομικής προστασίας των εργαζομένων, βγήκαν και στήριξαν αυτήν την κινητοποίηση που δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή και σήμερα θα έλεγα, γιατί ενώ ξεκίνησε η αποκομιδή των απορριμμάτων, αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί, γιατί τα απορρίμματα που έχουν σωρευτεί στους δρόμους είναι πάρα πολλά. Ας δούμε λοιπόν τι γίνεται με τα μέσα ατομικής προστασίας. Εγώ θα πω το τελευταίο κομμάτι, το τι έχει γίνει. Το προηγούμενο θα τα αναφέρει εδώ ο αντιδήμαρχος ο κύριος Μελέτης. Όλα τα χρόνια, χωρίς καμία εξαίρεση, η Δημοτική Αρχή, σεβόμενη την νομοθεσία, εγγράφει στο Δημοτικό Προϋπολογισμό τα χρήματα τα οποία απαιτούνται για τα μέσα ατομικής προστασίας των εργαζομένων. Όλα αυτά τα χρόνια, εμείς ως Δημοτική Αρχή πιέζουμε υπαλλήλους για να ολοκληρώσουν έγκαιρα μελέτες και βεβαίως εμείς ποτέ όταν ολοκληρώνονται οι μελέτες, σωστές μελέτες, δεν έχουμε αρνηθεί να πάμε στα επόμενα βήματα. Δηλαδή τη δημοπρασία αυτών των ειδών για να γίνει η προμήθειά τους. Και αυτό μπορεί να το δείτε κανένας από το 2013, το 2014 και τα επόμενα χρόνια, αλλά και το τελευταίο διάστημα. Μέσα ατομικής προστασίας των εργαζομένων έχουν δοθεί τα προηγούμενα χρόνια και κάποιοι εκτέθηκαν πολλαπλώς όταν είπαν ότι αυτή η Δημοτική Αρχή δεν χορηγεί τα μέσα ατομικής προστασίας. Κάποια από τα είδη, μέσα από τους διαγωνισμούς που έγιναν, δεν καταφέραμε, γιατί ήταν άγωνοι, να χορηγηθούν. Και βεβαίως δεν έχει ευθύνη αυτή η Δημοτική Αρχή. Εγώ δεν θα στοχοποιήσω κανέναν, αλλά θα ήταν καλό πριν ξεκινήσουν οι εργαζόμενοι της κινητοποίησης να ρωτήσουν τους συναδέλφους τους, γιατί ουσιαστικά αυτούς εκθέτουν, για το αν έκαναν αυτά που πρέπει να κάνουν, αν έγιναν έγκαιρα, αν υπήρχαν προβλήματα στους διαγωνισμούς, αν κάποιοι κατά το παρελθόν, ακόμα και συνδικαλιστές, έλεγαν στον Δήμαρχο, «Δήμαρχε, μην πιέζει τους υπαλλήλους, εμείς θέλουμε να πάρουμε αυτά σε χρήματα». Αν αυτό υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Και βεβαίως εμείς, ξέρετε, δώσαμε αρκετά χρήματα πριν από λίγους μήνες σε όλους τους εργαζόμενους για το κομμάτι των μέσων ατομικής προστασίας που δεν είχε χορηγηθεί από το Δήμο. Αρκετοί, και μάλιστα και ο πρόεδρος των εργαζομένων, φαίνεται να έχουν παραλάβει, ήταν και προϊστάμενος παλαιότερα του Δήμου, μέσα ατομικής προστασίας. Πρώτο ερώτημα. Αλήθεια. Γιατί δεν έγινε χρήση όλων αυτών των μέσων από όλους τους εργαζόμενους? Κάποιοι τα φορούν. Κάποιοι που μ' ακούν δεν τα φορούν ποτέ. Είτε είναι παπούτσα, είτε είναι ρούχα, είτε είναι αντανακλαστικά. Ποτέ. Περιμένω μια απάντηση. Ιδιαίτερα από τον αγαπητό πρόεδρο των εργαζομένων. Απεργία. Κηρύσσεται. Πότε κηρύσσεται? Ο διαγωνισμός για τα μέσα ατομικής προστασίας των εργαζομένων του 2017 γίνεται το Νοέμβριο του 2017 ξεκινάει. Ακούστε, ποιος έχει την ευθύνη? Ποιος έχει την ευθύνη, ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος, η Δημοτική Αρχή, για να συνταχθεί αντίστοιχη μελέτη για να γίνει διαγωνισμός? Εγώ προσωπικά ως πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αλλά και η Οικονομική Επιτροπή δεν καθυστερήσαμε ούτε μία μέρα. Και ο διαγωνισμός αυτός κρίθηκε άγωνος και τον Ιούνιο του 2018 για τα ΜΑΠ του 2017 ξεκινάει πάλι
Και τώρα που ολοκληρώνεται στα πιο πολλά είδη, γιατί και εδώ έχουμε ένα κομμάτι άγωνο, και βέβαια δεν φέρουμε την ευθύνη εμείς ως Δημοτική Αρχή. Ενώ λοιπόν ξεκινούν οι παραλαβές από το Δήμο Κορινθίων, τη βδομάδα την προηγούμενη, ξεκινήσαν οι παραλαβές αρκετών ειδών, ξεκινάει η απεργία. Μια απεργία που σε πολλούς εργαζόμενους τους κοινοποιήθηκε από το συνδικαλιστικό τους όργανο ότι θα κάνουμε εκεί την κατάληψη και δεν θα μας γίνουν ούτε περικοπές των αποδοχών, ούτε τίποτα. Βεβαίως, περικοπές των αποδοχών είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε και σχετική αλληλογραφία υπάρχει μεταξύ της Διεύθυνσης Καθαριότητας και της Οικονομικής Υπηρεσίας. Και ευνηδιαστικά, χθες, χωρίς καμία ενημέρωση, μαθαίνουμε ότι σταματάει αυτή η κινητοποίηση. Το ότι σταμάτησε το καταλάβαμε από την προσέλευση των υπαλλήλων να κάνουν το έργο τους. Και βλέπετε, εγώ δεν έκανα καμία δήλωση. Σεβόμενος το συνδικαλιστικό δικαίωμα των εργαζομένων, αυτά που λέω σήμερα μπορούσα να είχα πει την Τετάρτη, την Τρίτη, την Πέμπτη, για να μην γίνει απεργία. Εγώ άφησα, γιατί ήμουν παλιά συνδικαλιστής, άφησα σεβόμενος αυτήν την συνδικαλιστική ιδιότητα κάποιων και το δικαίωμά τους να απεργήσουν εναντίον της Δημοτικής Αρχής, να κάνουν την απεργία. Και κάνω τις δηλώσεις σήμερα που έληξε κινητοποίηση και βέβαια ειδοποίηση σας είπα δεν έχουμε. Αλλά έληξε έτσι de facto και βλέπουμε ότι μαζεύονται τα απορρίμματα. Αλήθεια, τι έχουν να πούν. Μας έφεραν και τους ελεγκτές από το Υπουργείο και βεβαίως αυτοί κάνουν τη δουλειά τους. Υπάρχει μια συγκεκριμένη έκθεση η οποία θα απαντηθεί. Γι' αυτά θα πει πιο πολλά ο κύριος Αντιδήμαρχος. Αυτή είναι η ιστορία με τα μέσα ατομικής προστασίας των υπαλλήλων. Παραμένουμε στο θέμα, καθώς δημόσια συγγνώμη ζήτησε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Χρήστος Μελέτης για τις τρεις τελευταίες ημέρες που δεν έγινε συγκομιδή των απορριμμάτων, ενώ τονίζει πως ο Δήμος Κορινθίων φροντίζει ώστε η πόλη της Κορίνθου να είναι πάντα καθαρή. Να ζητήσω μια συγγνώμη από τους συνδημότες μας για το πρόβλημα που πλησιάστηκε τις τρεις τελευταίες μέρες. Ο κόσμος πραγματικά συνηθισμένος από μια εικόνα καθημερινής αποκομιδής. Όταν μιλάω καθημερινής, μιλάω και σε μέρες αργίας και σε Σαββάτα και σε Κυριακές. Είχε διαπιστώσει ότι ειδικά ό,τι αφορά τους πράσινους και τους μπλε κάδους, γίνεται μια πολύ καλή δουλειά σε ό,τι αφορά την αποκομιδή. Αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας, δεν το αφισβητεί ούτε και η μειοψηφία, δεν το αφισβητεί κανένας συνδημότης μας. Κάποια μικροπροβλήματα που υπάρχουν με τα ουγγώδη αντικείμενα, τα οποία δεν είναι και υποχρέωση δικιά μας να τους κάνουμε την αποκομιδή. Παρά τα αυτά, ο Δήμος για καλύτερη ζητική εικόνα και για να μην δημιουργείται πρόβλημα, το κάνει. Ίσως μερικές φορές να υπάρχει καθυστέρηση, από εκεί και πέρα δεν έχει δημιουργηθεί κανένα άλλο πρόβλημα. Και αυτό το αναγνωρίζουν όλοι. Αυτές τις μέρες διαπιστώσαμε όλοι ότι με τρεις μέρες απεργίας υπήρξε πρόβλημα. Εγώ ξαναζητάω συγγνώμη από τους συνδημότες μας, όμως από χτες το βράδυ και χτες χθεσινή ημέρα ξεκίνησε και γίνεται η αποκομιδή. Και πιστεύω ότι μέσα στο επόμενο 24ωρο θα έχουμε ολοκληρώσει σε όλο το εύρος του Δήμου και σε ανακυκλώσιμα αλλά και σε αστικά απορρίμματα την αποκομιδή τους και η πόλη, ο Δήμος, θα ξαναποκτήσουν τους κανονικούς τους ρυθμούς. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του Σούπερ. Ευχαριστούμε που μας προτιμήσατε για την ενημέρωσή σας. Από δημοσιογράφους αλλά και τεχνικούς, καλή σας συνέχεια.